Μετά την ολοκλήρωση των ομιλητών μας και που εκπροσωπούν τα Υπουργεία όπου βρίσκονται στα χέρια τους περισσότερες δυνατότητες για την επιτυχία της ανάπτυξης των κατασκευών, θα μιλήσουμε τώρα και θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το χώρο μας, οι άνθρωποι που ο καθένας τους εκπροσωπεί ένα είδος ανθρώπου επαγγελματία το οποίο σήμερα ζει και προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον αρχιτέκτονα κύριο Μουζάκη, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη τοποθέτηση. Μετά, στο πλαίσιο της συζητήσεως, θα έχουμε να δούμε περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Μουζάκης, πριν αρχίσει να μιλάει, είναι αρχιτέκτονο-μηχανικός, διατηρεί το γραφείο μελετών Μουζάκης και συνεργάτες, το οποίο το 1972 εξειδικεύεται στην παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στην περίοδο εκτεταμένης και πρωτόγνωρης κρίσης που σήμερα διανύει, κοντάς το μικρόφωνο, η ανάκαμψη απαιτεί πόρους. Υπάρχουν όμως ενέργειες που πρέπει και μπορούν να γίνουν και δεν απαιτούν κατά ανάγκη χρήματα. Αυτές είναι διαρθρωτικού τύπου αλλαγές που θα διευκολύνουν την παραγωγικότητα όταν αναμφίβολα θα αρχίσει η χώρα να ανακάμπτει. Γι' αυτά δεν απαιτούνται κεφάλαια ή επενδύσεις, αλλά κοινή λογική και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού. Θα αναφερθώ ενδεικτικά και μόνο σε μερικά σημεία που μπορούν να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να αυξήσουν την παραγωγικότητα στον τομέα των μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και απλοποίηση των οικοδομικών κανονισμών. Η περιμελετών νομοθεσία είναι ακόμα περίπλοκη, δυσνόητη, αμφίσιμη και χρήζει συνολικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν τόμοι επιτόμων κανονισμοί που για την κατανόησή τους χρειάζεται η έκδοση από τις αρμόδιες αρχές μεγάλου αριθμού ερμηνευτικών εγκυκλίων. Αυτό και μόνο καταδεικνύει την ανάγκη της απλούστευσής τους. Αντί δηλαδή οι μελετητές να αναλώνουν τον χρόνο τους στην εκπόνηση ποιοτικών μελετών, σπαταλούν τον έτοιμο χρόνο στην αποκωδικοποίηση και ερμηνεία σωρίας άσκοπων πολλές φορές διατάξεων που επιδέχονται πολλαπλής ερμηνείας. Απαιτείται επίσης αλλαγή ή τροποποίηση του νόμου περί αναθέσεων μελετών δημοσίων έργων που αρχικά η θεσμοθέτησή του βελτίωσε την τότε υφιστάμενη νομοθεσία. Με την απελευθέρωση όμως του ορίου εκτόσεων των μελετών έχουμε την τέλεια αιτία για την παραγωγή κακής ποιότητος έργων. Παράδειγμα, τελευταία εκδήλωση για την ανάθεση μελέτης πανεπιστημιακού κτηρίου, όπου το έργο κατακυρώθηκε στην ομάδα που προσέφερε έκπτωση 80% επί της προεκτιμόμενης από το φορέα αμοιβής. Φαντάζεστε τι ποιότητα μελέτης θα προκύψει και τελικά τι ποιότητα έργου. Πρέπει επίσης στον ίδιο νόμο να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν τα αιτούμενα έντυπα, εκθέσεις, οργανογράμματα, οργάνωση μελετών και άλλα που προσθέτουν αφάνταστη γραφειοκρατία και ουσιαστικά τύπης και μόνο συντελούν στη διαφάνεια και την αξιοκρατική επιλογή αναδόχων. Είναι επίσης γνωστό ότι στην επίβλεψη κατασκευής δημόσιων έργων ο ιδιώτης μελετητής ή το γραφείο που εκπώνησε τη μελέτη είναι απόντες. Απλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Από αυτή την αιτία πιστεύω ότι συνήθως υποβαθμίζεται με διάφορους τρόπους η ποιότητα των κατασκευών, αλλά και δημιουργούνται συνθήκες μη υγιούς, εντός εισαγωγικών, επίβλεψης. Η εμπειρία του γραφείου μας πάνω στο ζήτημα αυτό είναι τραυματική. Η με όποιο τρόπο συμμετοχή του μελετητή στην επίβλεψη της κατασκευής ενός έργου που ο ίδιος μελέτησε, μόνο θετικό αποτέλεσμα στην τελική ποιότητα μπορεί να έχει, μια και εκ των πραγμάτων ο ίδιος ο μελετητής επιθυμεί την άρδια υλοποίηση της μελέτης του. Άλλο θέμα, πρέπει να επωφερθεί η δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων, αλλά και να επιτευχθεί η χωροταξική αναβάθμιση των υφιστάμενων αυθαίρετων οικισμών. Χρειάζεται μόνιμη και σταθερή εφαρμογή των κατεδαφίσεων, έτσι ώστε να σταματήσει η αλλίωση του ελληνικού τοπίου και να αλλάξει η νοσηρή νοοτροπία ατιμωρησίας που έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία μας. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η ανάπλαση των οικισμών που έχουν μη νόμιμα δημιουργηθεί, ώστε να βελτιωθεί αισθητικά και λειτουργικά η απαράδεκτη εικόνα που σήμερα παρατηρείται.
Σημαντική και απαραίτητη αλλαγή αποτελεί και ένας ολοκληρωμένος συνεπής χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό απαιτεί βέβαια πολιτική επιλογή και βούληση. Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας ίσως προσφέρει ιδανική ευκαιρία για ένα πραγματικά αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό και την εκπόνηση ρυθμιστικών σχεδίων προς αυτή την κατεύθυνση. Την εκπόνηση δηλαδή αναπτυξιακών σχεδίων που θα αρωματίζονται τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών και όχι απλά τη ρύθμιση παγιωμένων καταστάσεων στην ελληνική κοινωνία και παραγόντων που οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής. Και για να καταλήξω σύντομη ομιλία με πιο θετική νότα, η καθιέρωση παραδείγματος χάρη του ΚΕΝΑΚ, πέρα από τα αυτονόητα ενεργειακά αποτελέσματα και την οικονομία στην κατασπατάληση πόρων, έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, παράγονται πιο υγιή και οικονομικά κτίρια. Δεύτερον, αυξάνεται η δυνατότητα παραγωγής κτιρίων με αναβαθμισμένη αισθητική. Τρίτον, δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται ευκαιρίες παραγωγής οικολογικών και άλλων υλικών. Ορισμένα ήδη παράγονται στην Ελλάδα και πολλά ακόμα μπορούν να παραχθούν, αυξάνοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων. Τέταρτον, δημιουργείται τεχνογνωσία και η ανάγκη ύπαρξης νέων ιδιοτήτων στην κατασκευή. Τελειώνοντας, οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε την παρούσα διαλυτική κρίση και τουλάχιστον να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απόλυτα αναγκαίες, ώστε όταν θα αρχίσει η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας να έχουμε ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη δημιουργία ποιοτικότερων κατασκευών. Έρωστε και ευδαιμονή. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουζάκη και για το ότι ακριβώς 5 λεφτά έκανε και δεν ξεπέρασε τον χρόνο. Και επί της ουσίας. Και επί της ουσίας. Για δύο λόγους.